1, 2, 3, 4. Γεια σας, φεστιβαλική μας φίλη. Στο διπλανό παραθυράκι είναι η κυρία Ανδρινιό Δραγασάκη, σκηνοθέτης και είναι φέτος μέλος της Κριτικής Επιτροπής στο τμήμα Μυθοπλασίας. Γεια σας. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Γνωρίζω ότι έχετε λάβει μέρος σε πάρα πολλά φεστιβάλ ως διαγωνιζόμενη. Οπότε θέλω να μου πείτε λίγο τι πιστεύετε ότι όλα αυτά τα φεστιβάλ προσφέρουν στους νέους δημιουργούς. Λοιπόν, για μένα είναι πολύ ξεκάθαρο πλέον ότι ένα φεστιβάλ, καταρχήν, για μένα πάντα αποτελεί έμπνευση, γιατί βλέπεις τόσες άλλες ταινίες από διαφορετικά μέρη του κόσμου. Οπότε πάντα με εμπνέει αυτό και μετά με κάνει να είμαι πιο δημιουργική όταν γυρνάω στη βάση μου. Αλλά επίσης και η εμπειρία του να δεις πώς εκλαμβάνει την ταινία σου το κοινό, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, κυρίως για τις μικρού μήκους που δεν μπορείς να τις παίξεις, να βρουν το κοινό τους, ας πούμε, στις αίθουσες, αλλά ακόμα και για τις μεγάλου μήκους αντίστοιχα. Δηλαδή, πολλές φορές βρίσκουν ένα μεγαλύτερο κοινό στα φεστιβάλ παρά στη διανομή. Mm-hmm. Λοιπόν, θα πάω πίσω στον Ενικό, γιατί ξέρασα ότι μου ζήτησε να σου μιλάω. Ναι. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω την άποψή σου για το δικό μας φεστιβάλ, γιατί όπως ξέρω έχει συμμετάσχει και εδώ και μάλιστα μας έχει επισκεφτεί κιόλας, οπότε το έχει ζήσει από κοντά. Βεβαίως, και ήταν από τα πρώτα φεστιβάλ που πήγα γενικότερα. Καταρχήν έχετε... Εντάξει, τώρα μην κοιτάμε φέτος που ήταν ιδιαίτερες τις συνθήκες και έγινε online, αλλά έχετε μια πολύ ωραία αίθουσα, κινηματογραφική αίθουσα, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, με πολύ ταινίες από διάφορες χώρες του κόσμου. Και γενικώς θεωρώ ότι, όπως και άλλα φεστιβάλ, επειδή γίνεται σε μια... πιο κλειστή κοινωνία σε μια πιο μικρή πόλη, είναι πολύ, υπάρχει, ας πούμε, αυτό που λέμε οικειότητα και ζεστασιά. Mm-hmm. Τώρα φέτος ήταν μια άλλη συνθήκη, αλλά και πάλι, έστω και με αυτόν τον τρόπο και διαδικτυακά, από ό,τι μαθαίνω, πήγε καλά και οι ταινίες είχαν πολλές προβολές. Ναι, όντως έτσι είναι. Φέτος όμως δεν είσαι ως διαγωνιζόμενη, είσαι μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Οπότε, μίλησέ μου λίγο για την εμπειρία σου και από τις δύο θέσεις, και ως διαγωνιζόμενη και ως κριτής. Ναι, καταρχήν, εντάξει, έχει ενδιαφέρον να παίρνεις και αυτή την πλευρά. Δεν είμαι πολύ υπέρ της αξιολόγησης των ταινιών και το να πούμε ποια είναι καλύτερη, αλλά είναι ωραίο να μπορείς να επιβραβεύεις κάποιες ταινίες που σου αφήσανε κάτι και σου κάνανε ένα παραπάνω κλικ, ας πούμε. Οπότε, γενικώς, είδαμε πολύ ενδιαφέρον τις ταινίες στο σπίτι μου και συνεργαστήκαμε αρκετά καλά με τους... Εγώ ήμουν στην Επιτροπή για μεγάλου μήκους ταινίες. Είμαστε μια πενταμελής επιτροπή. Με κάναμε Zoom συνεδρίες, όπου σε γενικές γραμμές συμφωνούσαμε αρκετά στις απόψεις μας. Οπότε ήταν μια ωραία εμπειρία. Λίγο, απλά σου μένει στο τέλος ότι λίγο λείπει αυτό το στοιχείο της επαφής και που αυτό είναι και τα φεστιβάλ. Δηλαδή, αυτό κάνουν τα φεστιβάλ, ότι σε φέρνουν σε επαφή, ότι βρίσκεσαι σε ένα... Μιλάς όλη την ώρα για ταινίες, πίνεις τα ποτά σου, χαλαρώνεις και δημιουργείς σχέσεις ουσιαστικά. Και εμείς αυτό κάνουμε κάθε χρόνο. Γι' αυτό και είμαστε εδώ ακόμα και τώρα, για να ελπίζουμε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Σε κάποια συνέντευξή σου είχες αναφέρει ότι δεν θα μπορούσες να ζήσεις χωρίς χιούμορ.
Οπότε, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το χιούμορ στις ταινίες σου? Γενικώς, ναι, παίζει σημαντικό ρόλο. Πάντα όμως όχι με την καθαρή του μορφή, δηλαδή με το να κάνω μια ατόφια κωμωδία. Μου φαίνεται αρκετά δύσκολο το να κάνεις μια κωμωδία και δεν είναι αυτό κιόλας που εμένα... Δεν είναι κάτι που νιώθω ότι εγώ μπορώ να το κάνω, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ κάθε ιστορία που διηγούμε να πάντα να υπονομεύεται από ένα υπόγειο χιούμορ, ας πούμε. Κάποιοι το καταλαβαίνουν, κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Έτσι είναι οι ταινίες. Ναι, και ότι... μ' αρέσει γενικότερα και σαν αντιμετώπιση στη ζωή αυτός ο τρόπος, ας πούμε. Δηλαδή, κάθε κατάσταση μπορεί να έχει μια τραγική πλευρά, αλλά και μια κωμική. Mm-hmm. Τώρα, με τον κινηματογράφο πώς προέκυψε και ασχολήθηκες επαγγελματικά? Λοιπόν, με τον κινηματογράφο, στην αρχή ξεκίνησα, νομίζω, ενστικτοδός, γιατί πήγα αμέσως μετά το σχολείο, στη σχολή Σταυράκου και σπούδασα σινεμά, που, εντάξει, τότε, ας πούμε, ήταν το 1998, δεν ήταν τόσο σύνηθες, οπότε ήταν πραγματικά ενστικτό. Και μετά, σιγά-σιγά, δηλαδή, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι όντως αυτό θέλω να κάνω, άρχισα να συνειδητοποιώ τις απαιτήσεις του, άρχισα να εργάζομαι σαν βοηθός σκηνοθέτη σε ταινίες, να βλέπω από κοντά πώς είναι. Και κατά μία έννοια, έτσι αργά αλλά σταθερά, το ένα οδήγησε στο άλλο και προσπαθώ να κάνω ταινίες, γιατί γενικώς είναι αρκετά δύσκολο, αλλά προσπαθώ να το κάνω. Αυτός πώς είναι ο στόχος μου. Πώς ένιωσες έτσι την πρώτη φορά που κάποια σου ταινία βραβεύτηκε και είπες ότι ήταν η πρώτη φορά που έγινε αυτό? Εντάξει, ωραία νιώθεις. Δεν νιώθεις άσχημα. Πολύ ωραία. Νομίζω κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν με τη μικρού μου Μίκου στον μπαμπά σου, μου λένε και ο Φρέντι, που βραβεύτηκε πρώτα στο Φεστιβάλ Δράμας και μετά και από την Ακαδημία Κινηματογράφου. Ήταν ωραίο, προσωπικά για μένα, ας πούμε, μου έδωσε μία παραπάνω αυτοπεποίθηση που χρειαζόμουν, ίσως. Και αντίστοιχα, νομίζω ότι για τον καθένα πάντα είναι ωραίο να βραβεύεται. Απλά, εντάξει, μεγαλώνοντας και κάνοντας συνεχώς πράγματα, καταλαβαίνεις ότι το σημαντικό είναι να βρεις το τι θες εσύ να κάνεις σαν καλλιτέχνης και σαν σκηνοθέτης και να το εξέλιξεις όσο καλύτερα μπορείς. Και το σημαντικό είναι να πιστεύεις στον εαυτό σου γενικώς. Αυτό. Mm. Εγώ εκεί έχω καταλήξει, τέλος πάντων, μέσα στα χρόνια. Σίγουρα. Λοιπόν, τώρα θα πάω λίγο σε κάτι πιο επίκαιρο. Πώς πιστεύεις ότι όλη αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό επηρεάζει τους νέους δημιουργούς και αφού όλες οι παραγωγές ταινιών πάγωσαν και τα φεστιβάλ μεταδίδονται online πλέον? Εντάξει, ελπίζω να είναι παροδικό, αλλά από την άλλη νομίζω ότι όλοι νιώθουμε ότι βρισκόμαστε στη φάση μιας μεγάλης αλλαγής γενικότερα. Δηλαδή, θεωρώ ότι και πριν την πανδημία στον κινηματογράφο, ας πούμε, είχε αρχίσει να μπαίνει αρκετά η online προβολή. Δηλαδή, θα το παρομοιάσω σε άλλο μέγεθος. Πώς ήταν, ας πούμε, όταν βγήκαν τα βίντεο κλαμπ και τηλεόραση, που πέρασε μια κρίση ο κινηματογράφος, αλλά τελικά επανήλθε και κρατάει ακόμα γερά. Κάπως θεωρώ ότι τώρα περνάει μια άλλη νέα κρίση που θα τον μεταλλάξει, αλλά δεν πιστεύω ότι θα χαθεί η θέαση στην αίθουσα, στην κινηματογραφική αίθουσα. Πιστεύω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζω γενικώς ότι είμαστε σε μια γενικότερη ανακατάταξη του χώρου. Και ότι αυτό είναι λίγο τρομακτικό, αλλά ίσως είναι και κάτι που θα γινόταν και, εντάξει, με την πανδημία επιταχύνεται σίγουρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δούμε κι εμείς σαν δημιουργοί πώς θα συνεχίσουμε να κάνουμε ταινίες και πώς θα ανταποκρινόμαστε σε όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Κάτι που θα ήθελες εσύ να πεις γενικά σε εμάς τα ζυζάνια ή να μας ρωτήσεις? Εσείς, ζυζάνια, εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό που συμβαίνει? Δηλαδή, γιατί εντάξει, εγώ πολλές φορές το σκέφτομαι, ότι
είμαι, ας πούμε, στα τέλη των 30 μου. Έχω ζήσει κάποια πράγματα. Αναρωτιέμαι αν το ζούσα όλο αυτό και ήμουνα πάνω στο, στην εφηβεία ή στην, στα 20 που θες να τα κάνεις όλα και αυτό. Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορείτε να νιώθετε. Αυτό οπότε δεν ξέρω αν θες να πεις λίγα λόγια. Αυτό το λένε και οι γονείς μας γενικά. Βασικά πιστεύω ότι δεν ισχύει αυτό που λένε ότι ζούμε την καλύτερη ηλικία στη χειρότερη εποχή. Είναι ακριβώς αυτό. Τώρα για το φεστιβάλ, είδαμε ταινίες σίγουρα. Μπορώ να πω ότι είδαμε παραπάνω ταινίες από ό,τι βλέπαμε υπό άλλες συνθήκες, επειδή όταν υπήρχε όλο αυτό το χάσμα τα εργαστήρια, τρέχαμε στα εργαστήρια και να βρούμε εσάς τους σκηνοθέτες που ερχόσασταν. Οπότε χανόμασταν λίγο, δεν προλαβαίνουμε να δούμε τόσες πολλές ταινίες. Απ' την άλλη βέβαια και αυτό το συνέστημα της συνεργασίας, αυτό που λες ότι το φεστιβάλ είναι αυτό ακριβώς, ότι γνωρίζεις ανθρώπους και αποκτά σχέσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας έχει λείψει και ελπίζουμε ότι θα το ξαναβρούμε. Εντάξει, θα το ξαναβρούμε, πιστεύω. Μπορεί τώρα να φαντάζει λίγο, αλλά εντάξει, θα ξαναγίνει. Ναι, το θετικό είναι ότι με όλα αυτά νομίζω ότι όλοι έχουμε δει πολλές παραπάνω ταινίες από αυτό που θα βλέπαμε. Οπότε νομίζω ότι όταν αρχίσουμε λίγο να βγαίνουμε από αυτό το πράγμα, μπορεί να υπάρχει μια έκρηξη δημιουργικότητας και κάπως να γίνουν πολλά πιο πολλά πράγματα, ας πούμε. Κάπως έτσι το φαντάζομαι. Και εγώ, γιατί το κατάλαβα από την προηγούμενη καραντίνα. Γιατί κάναμε έτσι και μια προσπάθεια να φτιάξουμε κι εμείς μια ταινία στα τέλη της προηγούμενης καραντίνας. Και γενικά είδα από παιδιά της ηλικίας μας ότι είχαν μια τάση στο να ασχοληθούν με τις τέχνες και ειδικά με την κοινωνία. Ναι. Ναι, εντάξει. Οπότε είναι πολύ καλό να κλείσουμε με κάτι αισιόδοξο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ καλό κουράγιο. Επίσης, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να έρθετε πάλι στο φεστιβάλ μας. Όταν με το καλό. Ευχαριστώ. Θα γίνει κάποια στιγμή. Ξέρω, δεν θα το κάνεις καν μοντάζ, το ξέρεις. Ναι.